Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα επιφυλαχτούμε για την Ολομέλεια, παρόλο που γενικά δεν στεκόμαστε αρνητικά στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ και με δεδομένο ότι μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις και αποκλεισμοί Ελλήνων αθλητών από τις διεθνείς διοργανώσεις. Παρόλα αυτά όμως, δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι ένας κώδικας θα μπορούσε να λύσει σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο του αθλητισμού. Και δεν πρόκειται να δώσει λύση ούτε η κυβέρνηση, η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, όπως δεν έδωσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ακριβώς γιατί υπηρετούν με την πολιτική τους αυτό το σάπιο που λέμε εμείς οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να γίνει συζήτηση. Διότι ο λαός, ο αθλητικός και φίλαθλος κόσμος πρέπει να είναι όσο γίνεται περισσότερο ενημερωμένος για όλα αυτά τα προβλήματα, για τις αιτίες που τα δημιουργούν και εκεί να στρέψει και την προσοχή του και την διεκδίκησή του εάν θέλει πραγματικά να πετύχει ο ερασιτεχνικός σωματιακός αθλητισμός. Το topic έχει εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα. Ξεπερνάει πλέον τα όρια του πρωταθλητισμού και επεκτείνεται σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, όπως είναι ο σχολικός αθλητισμός, τα γυμναστήρια. Το πρόβλημα του ντόπινγκ, όσο καλά και αν λειτουργεί ο Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ, όσο καλή θέληση και αν έχουν τα μέλη του, τα οποία αφιερώνουν χρόνο για να επιτελέσουν το έργο τους, δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι μπορεί να λυθεί στα εφιστάμενα κοινωνικο-οικονομικά και αθλητικά πλαίσια. Για όσους ενδεχομένως θεωρούν πανάκια λύση τους κώδικες ή πρέπει να είναι αδαείς ή συνειδητά να ψεύδονται γιατί πιθανά κάτι θέλουν να κρύψουν. Δεν πρόκειται το φαινόμενο του ντόπινγκ να καταπολεμηθεί όσους κώδικες και αν θεσπίσει ο ΟΑΝΤΑ, όσες αυστηροποιήσεις ποινών και αν υπάρξουν, όσες εναρμονίσεις και αν γίνουν στο ελληνικό δίκαιο. Διότι θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά, το ντόπινγκ είναι γνήσιο τέκνο, όχι νόθο, αλλά γνήσιο πεδίο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, των επιχειρήσεων του αθλητισμού των χορηγών, των ρεκόρ που τα συνδέει με ανταλλάγματα και έχει μετατρέψει μια λαϊκή ανάγκη, ένα λαϊκό δικαίωμα σε μια κερδοφόρα βιομηχανία θεάματος. Με θύματα πάντα, αθλητές, γονείς, το λαό, την νεολαία. Όσο ο αθλητισμός είναι εμπόρευμα, όσο αποτελεί βιομηχανία θεάματος και κερδοφόρα επιχείρηση, πάντα το ντόπινγκ θα βρίσκεται δύο βήματα μπροστά, όχι ένα, από το αντιντόπινγκ, γιατί ακριβώς συμβάλλει στην κερδοφορία. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι το ντόπινγκ ακυρώνει τον αθλητισμό ως κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορεί να υπάρξει μια πετυχημένη και αθλητική κοινωνία που να διαμορφώνει υγιείς και ολοκληρωμένες προσωπικότητες πνευματικά και σωματικά σε αυτό το σύστημα που ζούμε. Το ίδιο το σύστημα οδηγεί τους ανθρώπους σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση όπου κυριαρχούν οι αξίες του συστήματος, δηλαδή ο ατομικισμός, ο ανταγωνισμός, ο νόμος της ζούγκλας και της αγοράς. Είναι ιδιαίτερως αποκαλυπτικά τα όσα έχει αναφέρει η ίδια η μονάδα αθλητικής ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, που λένε «Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να λύσουμε το πρόβλημα. Μοναδική δικλίδα ασφαλείας είναι η βαριά τιμωρία όσων συλληφθούν το παρισμένοι μέσα στο επόμενο έτος. Εάν αυτοί αποκλειστούν για 4 χρόνια, όπως προβλέπει ο σχετικός κώδικας, θα χάσουν όχι 1, αλλά 2 Ολυμπιάδες. Ομολογεί λέγοντας ότι οι ποινές είναι ημερολογιακές και δεν σχετίζονται με κάποια συγκεκριμένη αθλητική διοργάνωση. Εάν προσπαθήσουμε να παρατείνουμε τις υπάρχουσες τιμωρίες για τους αθλητές που θα έχαναν τους αγώνες του 2020, θα μπλέξουμε στα δικαστήρια και θα ιτηθούμε σίγουρα». Ο οργανωμένος αθλητισμός, όπως ο ίδιος ο ΟΑΝΤΑ, δεν είναι άσπυλος, παρόλο που διέπεται από κώδικα διοντολογίας, οικονομικά σκάνδαλα, δωροδοκίες, στημένα παιχνίδια, βία, ξέπλυμα χρήματος, χρήση ναρκωτικών από προπονητές, πολιτικά παιχνίδια και διαπλοκή με οικονομικά συμφέροντα, είναι μερικά προβλήματα με αυτή την ηθική διάσταση που ταλανίζουν διαχρονικά τον αθλητισμό ανά τον κόσμο. Πριν λοιπόν στοχοποιηθούν οι αθλητές και τους διαχωρίσουμε σε ηθικούς και ανήθικους με βάση τη χρήση ντόπινγκ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το αθλητικό και ευρύτερα το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμπεριφέρονται. Το πνεύμα του αθλητισμού το διέπει το πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά, που επιβραβεύει μόνο την πρωτιά και τη διάκριση και όχι τη βελτίωση και την προσπάθεια. Το οικοδόμημα αυτό έχει ως βιτρίνα
μια ελίτ αθλητών, ευημερεί οικονομικά για πολύ μικρό διάστημα, αλλά στηρίζεται κυρίως σε αθλητές-αθλήτες που είτε φυτοζωούν, είτε εγκαταλείπουν τον αθλητισμό υψηλής επίδοσης για να μπορέσουν να βιοποριστούν. Το πιο συχνό κίνητρο για τη λήψη απαγορευμένων ουσιών από αθλητές ή αθλήτριες δεν είναι η ματαιοδοξία, αλλά η οικονομική επιβίωση και η παραμονή στο χώρο. Η πραγματική λοιπόν αιτία που γεννά το μεγάλο πρόβλημα του ντόπινγκ είναι η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Μέσα στο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, ο επαγγελματικός αθλητισμός χρησιμοποιεί τα παιδιά ως αντικείμενα διπλής εκμετάλλευσης. Σε αυτόν τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ποιος είναι ο σκοπός? Είναι τα κέρδη και η διαρκής μεγιστοποίησή τους. Η νίκη πάση θυσία γίνεται για τον νεαρό αθλητή αυτό που ζητάει η αγορά, δηλαδή η μεγιστοποίηση των κερδών της. Η νίκη είναι τόσο αποφασιστική για την εμπορική επιτυχία, οπότε κάθε μέσο είναι επιτρεπτό. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ο αθλητισμός είναι δημόσιο, κοινωνικό αγαθό και δεν μπορεί να μπει στη λογική του κέρδους. Και έτσι πρέπει να είναι. Χρειάζεται να καταργηθεί κάθε μορφή επαγγελματικού αθλητισμού, να κοπεί ο ομφάλιος λόρος του αθλητισμού με τους επιχειρηματίες και τους χορηγούς, να εδραιωθεί και να στηριχθεί ο μαζικός αεραστεχνικός αθλητισμός. Δεν θέλουμε πρωταθλητισμό υπερανθρώπων, αλλά αθλητισμό ανθρώπων που είναι υγιείς στο σώμα και το μυαλό. Αγωνιστές των ιδανικών της αλληλεγγύης, της φιλίας των λαών, της ευγενούς άμυλας, της ειρήνης, της κοινωνικής προόδου. Και αυτό είναι θέμα πάλης του ίδιου του λαού μας. Σε μία έρευνα από την Sport Illustrated είχαν ερωτηθεί 198 πιθανοί μελλοντικοί Ολυμπιονίκες αν θα το πάρονταν, έχοντας τη διαβεβαίωση πως θα κερδίσουν και δεν θα συλληφθούν. Το 98% απάντησε ναι. Όταν ρωτήθηκαν αν θα χρησιμοποιούσαν μια ανιχνεύσιμη ουσία η οποία θα τους βοηθούσε να κερδίζουν, με τα ανάλογα ανταλλάγματα βέβαια, για 5 χρόνια, αλλά με πιθανότητα να πεθάνουν, περισσότεροι από το 50% απάντησαν θετικά. Ένας από τους μεγαλύτερους σπρίντερ, ο Βρετανός Dwayne Chambers, στην αυτοβιογραφία του παραδέχτηκε ότι είχε ντοπαριστεί πάνω από 300 φορές και πιάστηκε μόνο μία φορά. Κίνητρο να παίξει τη ζωή του κορώνα γράμματα, όπως ο ίδιος εξηγεί, ήταν το οικονομικό όφελος. Είχε συμβόλαιο συνεργασίας 200.000 λιρών με γνωστή πολυεθνική εταιρεία αθλητικών ειδών, στο οποίο όμως υπήρχε ο όρος περικοπής του ποσού στο μισό αν δεν περιλαμβάνονταν στους 3 κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος, στις λίστες της ΙΑΦ. Και τι είπε? Φταίνε οι σπόνσορες. Ο αθλητής στοχεύει στα λεφτά, στην πλούσια ζωή και τα αναβολικά μπορούν να τον κάνουν να φτάσει εκεί. Τάδε έφη, η Αυστραλέζα Ολυμπιονίκης, κολυμβήτρια, η Ντόν Φρέιζερ, το είπε αυτό. Και ο πρώην πρόεδρος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ζαν Ροκ, είχε εκφράσει μια διαφορετική άποψη. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και αθλητισμός χωρίς τις μεγάλες εταιρείες. Όμορφος κόσμος, ηθικά, καπιταλιστικά πλασμένος. Αυτό είναι το επίτευγμα που εσείς υποστηρίζετε. Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού έχει κάνει θύτες και θύματα του ντόπινγκ εντελώς απάνθρωπους για ένα μετάλλιο. Δηλαδή τις χορηγίες, τα πριμ, έφτασαν να χρησιμοποιούν ως μέθοδο ντοπαρίσματος την εγκυμοσύνη και την έκτρωση. Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες οι ορμονικές και βιοχημικές μεταβολές που συμβαίνουν στο γυναικείο οργανισμό κατά τη διάρκεια της κοίησης συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας της αθλήτριας καθώς αυξάνεται η μυϊκή δύναμη και αντοχή. Υπάρχει όμως και σχέση προφανώς ανάμεσα στα ναρκωτικά και στον ντόπινγκ και μάλιστα ιδεολογική σχέση. Τα ναρκωτικά δημιουργούν την ψευδαίσθηση της απόκτησης του ελέγχου κοινωνικών καταστάσεων και του αυτοελέγχου. Δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι ο χρήστης μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του όρους και να κυριαρχήσει πάνω στην πραγματικότητα. Δημιουργούν την αίσθηση της παντοδυναμίας και από την άποψη αυτή αποκτούν μαγικές ιδιότητες. Και στις δύο περιπτώσεις κυριαρχεί η αποξένωση, ο ατομικισμός, ο εγωκεντρισμός, η απομόνωση. Οι σχέσεις τόσο με τη χρήση αναβολικών ουσιών όσο και με τη χρήση ναρκωτικών είναι σχέσεις έμεσες, υποκριτικές που βασίζονται στο ψέμα, στην απάτη και την αυταπάτη.
Οι κυβερνήσεις διαχρονικά, της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ, του κίνηματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ παλιότερα, παρουσιάζονται σαν πολέμοι του επικίνδυνου φαινομένου. Και όταν κυβερνούν, μέσω αλλεπάλληλων νομοθετημάτων, ισχυρίζονται πως θα χτυπήσουν το κακό. Το κακό. Όμως το φαινόμενο όχι μόνο διατηρείται, αλλά και διευρύνεται. Άρα λοιπόν, πέρα από τον κώδικα, πέρα από τις ποινές, πέρα από τις διαδικασίες, υπάρχει ένα ουσιαστικότερο ζήτημα. Ποιος είναι αυτός που το τροφοδοτεί? Πώς θα αντιμετωπιστεί? Μέσα σε ποιες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες μπορεί να αντιμετωπιστεί? Αν ψάξουμε λίγο τους αθλητικούς νόμους που κατά καιρούς φέρνουν οι κυβερνήσεις σας, θα δούμε ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση. Ενώ τα σωματεία έπρεπε να είναι το κύτταρο για να αναπτυχθεί και ο αθλητισμός, και ο αθλητισμός υψηλών επιδόσεων, τα φέρουν βόλτα με ψίχουλα. Γι' αυτό προστρέχουν στους χορηγούς ή μόλις βγάλουν κάποιο ταλέντο το παραχωρούν σε 2-3 συλλόγους, οι προέδροι του συμπτωματικά είναι μεγαλοεπιχειρηματίες και κατόπιν υπερηφανεύονται ότι είναι σύλλογοι ολυμπιονικών, οι οποίοι όμως προέρχονται και έχουν ήδη διακριθεί από σωματεία, ξέρω εγώ, της Κρήτης, της Καρδίτσας, των Τρικάλων και πάει λέγοντας.